Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στο χρηματιστήριο μπαίνει από σήμερα το Bitcoin με τη τιμή του να καταγράφει νέο ρεκόρ. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου Τέτα. Πραγματικά η τιμή του Bitcoin σήμερα έχει εκτοξευθεί κι άλλο στα 16.500 δολάρια. Ο λόγος είναι ότι από χθες το βράδυ στο χρηματιστήριο του Σικάγο πλέον διαπραγματεύονται futures σε bitcoin. Τι είναι τα futures? Είναι παράλογα προϊόντα τα οποία ουσιαστικά δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να ποντάρουν είτε στην άνοδο του bitcoin είτε στην πτώση. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος επενδυτής να αγοράσει πλέον αυτού καθ' αυτού το προϊόν, δηλαδή να μπει στην πλατφόρμα και να αγοράσει bitcoin. Αλλά με έναν πολύ πιο ευέλικτο τρόπο μπορεί να επενδύσει σε bitcoin μέσω των παραγόγων. Ακόμη, αυτό που δεν υπήρχε στο παρελθόν είναι ότι μπορεί να επενδύσει στην πτώση, δηλαδή να σορτάρει bitcoin. Και όπως ξέρουμε, πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φούσκα θα σπάσει και ότι κάποια στιγμή θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του βέβαια το bitcoin, γιατί βλέπουμε να αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή, από τον περσινό Δεκέμβρη, που ήταν στα 700 δολάρια, έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 2.000%. Ναι, τρομακτική, εντάξει. Ναι, οπότε βέβαια ουσιαστικά επισημοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, το γεγονός ότι γίνεται ένα προϊόν προς διαπραγμάτευση μέσω του χρηματιστηρίου δίνει τη δυνατότητα και στους θεσμικούς επενδυτές να επενδύσουν πλέον σε αυτό. Οπότε, από τη μία, μπαίνει και στο σύστημα, δηλαδή ένα αντισυστημικό νόμισμα, με κάποιο τρόπο γίνεται μέρος του συστήματος. Και αυτό για πολλούς αναλυτές αποτελεί ένα παράγοντα μεγαλύτερης αβεβαιότητας, γιατί αποπροσανατολίζει τους επενδυτές ουσιαστικά και δημιουργεί, να το πούμε έτσι, μία πλαστή αίσθηση ότι πρόκειται για ένα πραγματικό νόμισμα που έχει ένα πραγματικό αντικείμενο, ένα οικονομικό μέγεθος, αν υποκείμενη αξία, το οποίο ενισχύει, όπως ξέρουμε.